Στο Ατσαλένιο, ο ΠΟ άπειρε σήμερα μια νίκη που ήθελε πάρα πολύ, όπως αποδείχθηκε και στο τέλος του αγώνα κόντρα στον Αλμυρό, με 1-0 σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αλλά ήταν ένα χαρακτηριστικό ντέρμπι. Η ομάδα του Γαζίου είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, χωρίς να καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Στο πρώτο ημίχρονο είχε πάντως καλές στιγμές με Καστελιανάκη και Τουργαΐδη, ενώ στο τέλος του ημιχρόνου ο ΠΟΑ πρώτα προειδοποίησε και στη συνέχεια, σχεδόν με την εκνοή, έφτασε στον γκολ με ενέργεια που ξεκίνησε από τον Νύκταρη και τελείωμα από το συνήθι ύποπτο Φώτικα η Μακαμούδη. Στην επανάληψη, οι δύο ομάδες δεν είχαν τις μεγάλες φάσεις, όπου έκανε καλή διαχείριση του αγώνα και κατάφερε να νικήσει και την κόπωση από το πρόσφατο ντέρμπι στο Ρέθυμνο με την Επισκοπή, φτάνοντας στο τελικό 1-0. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον ΠΟΑ για την φιλοξενία, η οποία ήταν άψογη. Να είμαι σίγουρο ότι και εμείς θα το αποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Όσον αφορά το παιχνίδι, θεωρώ, η γνώμη μου είναι ότι δεν κέρδισε η καλύτερη ομάδα σήμερα. Και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, η ομάδα που είχε την μπάλα στα πόδια της, η ομάδα που δημιουργούσε, ήταν η ομάδα δικιά μας. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Εμείς θέλαμε να δώσουμε χώρο στον αντιπαλό μας, γιατί προερχόμασταν και από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Επισκοπή μέσα σε πολύ λίγες μέρες, σε δύο μέρες. Οπότε ήμασταν και κουρασμένοι. Ο Αλμυρός δεν είχε παίξει παιχνίδι, ήταν πιο φρέσκια ομάδα, γι' αυτό και είδατε ότι είχε την πρωτοβουλία στα πόδια του στην μπάλα. Αλλά ανούσια πιστεύω, γιατί δεν έγινε καμία φάση ούτε από την μια ομάδα ούτε από την άλλη. Όποιος πετύχαινε τον γκολ και το έβαζε, θα κέρδιζε και το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν παιχνίδι για τον γκολ. Ήμασταν εμείς αυτοί που ευτυχήσαμε και το πετύχαμε. Μια μεγάλη νίκη για το Ατσαλένιο σήμερα. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας. Βρισκόμαστε συνεχώς σε ανωδική πορεία. Θέλω να αφιερώσουμε όλα τα παιδιά την νίκη αυτή στον πρόεδρο και στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας